Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο χημικός που με μία εφεύρεσή του διευκόλυνε την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Ήταν ο Σκοτσέζος επιστήμονας James Dewar, ο οποίος ερευνώντας τη συμπεριφορά υγροποιημένων αερίων, επινόησε το θερμός, μια φιάλη με διπλά τυχώματα και κενό αέρος μεταξύ τους, η οποία μπορεί να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία των υγρών που περιέχει. Η εφεύρεση του Dewar, που πήρε το όνομα του Σκοτσέζου χημικού, βρήκε μέχρι σήμερα αναρρύθμιτες εφαρμογές για οικιακή αλλά και βιομηχανική χρήση. Έρχεται στον κόσμο του New Jersey μια μεγάλη κυρία της αμερικάνικης jazz. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling. Ήταν η Sarah Vaughan, η αποκαλούμενη και θεϊκή για την εκπληκτική της φωνή, η οποία και την ανέδειξε σε μία από τις καλύτερες ερμηνεύτριες της jazz κατά τον αιώνα που πέρασε. Πιανίστρια η ίδια, από την ηλικία των 6 ετών, η Vaughan είχε την τύχη να γνωρίσει μεγάλες μορφές της jazz, όπως ο Charlie Parker και ο Dizzy Gillespie, και να συνδεθεί μαζί τους, εντασσόμενη στο ρεύμα του μουσικού μοντερνισμού που εκείνοι εξέφραζαν. Το έμφυτο ερμηνευτικό της ταλέντο, η πλούσια φωνή της και η ανεπανάληπτη αυτοσχεδιασμή της θα έφεραν γρήγορα τη Vaughan από τα υπόγεια μπαρ της Νέας Υόρκης, όπου έφηβη ακόμα να ζητούσε δουλειά, στη μουσική σκηνή του Carnegie Hall και στα σαλόνια του Λευκού Οίκου για να ψυχαγωγεί Αμερικανούς προέδρους και τους καλεσμένους τους. Της χάριζαν αναρρύθμιτες διακρίσεις σε μια λαμπρή μουσική καριέρα που θα διαρκούσε σχεδόν μισό αιώνα, μέχρι το 1989, όταν ο καρκίνος θα υποχρέωνε αρχικά τη Vaughan να αποσυρθεί από τα μικρόφωνα και λίγους μήνες αργότερα θα την έπαιρνε και από τη ζωή, μία μόλις εβδομάδα αφότου η Αφροαμερικανίδα τραγουδίστρια είχε συμπληρώσει τα 76 της χρόνια. So hard, ενάμιση μόλις μήνα πριν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Γερμανοί εκτοξεύουν από την περιοχή της Χάγης τον τελευταίο πύραυλο τύπου V2 που θα έπλυτε περιοχή της Βρετανικής Επικράτειας. Ο πύραυλος θα εκρήγνεται σε συνοικία του νοτιοανατολικού Λονδίνου, προκαλώντας πολλά θύματα και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Από το Σεπτέμβριο του 1944, όταν η χιτλερική Γερμανία άρχισε να χρησιμοποιεί μαζικά τους πυράβλους V2 για να πλήττει συμμαχικές θέσεις, μόνο το Λονδίνο δέχτηκε περισσότερα από 1.300 πλήγματα που προκάλεσαν το θάνατο 7.000 κατοίκων του. Ο νεοσύστατος Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υφίσταται τους πρώτους ισχυρούς κλειδονισμούς όταν στην ατζέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας εισάγεται προς συζήτηση το θέμα της συνεχιζόμενης στρατιωτικής παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης στα εδάφη του γειτονικού της Ιράν. Ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρομίκο, που εκπροσωπούσε τη χώρα του στη συνεδρίαση, ζήτησε να μην συζητηθεί το θέμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Η πρότασή του όμως υποστηρίχθηκε μόνο από την Πολωνία. Και στην ψηφοφορία που ακολούθησε, απερίφθη από τα υπόλοιπα 8 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οργισμένος ο Γκρομίκο επανήλθε ζητώντας να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος για τον Απρίλιο. Αλλά και αυτή η πρόταση δεν έγινε δεκτή, καθώς υποστηρίχθηκε και πάλι μόνο από την Πολωνία. Κατόπιν αυτών, ο Σοβιετικός Υπουργός έκανε πράξη την απειλή του και αποχώρησε, ακολουθούμενος από τα υπόλοιπα μέλη της Σοβιετικής Αντιπροσωπείας, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το επόμενο βήμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Στην αίθουσα κλήθηκε ο εκπρόσωπος του Ιράν για να αναπτύξει το αίτημα της κυβέρνησής του για άμεση αποχώρηση των Σοβιετικών στρατευμάτων από τα περσικά εδάφη. Ελάχιστοι όμως πρόσεχαν την ομιλία του, καθώς το ενδιαφέρον όλων μονοπολούσε η σοβιετική αντίδραση και οι συνέπειες που αυτή μπορούσε να έχει για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στο νέο ψυχροπολεμικό κλίμα που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην παγκόσμια σκηνή. Στην πόλη Μέμφις του Τένεσι αρχίζει να λειτουργεί μια μικρή δισκογραφική εταιρεία που επρόκειτο να γράψει ιστορία στο χώρο της σύγχρονης μουσικής.
ήταν η εταιρεία Sun Records, ενός δαιμόνιου μουσικού παραγωγού, του Sam Phillips, η οποία συνέβαλε όσο ελάχιστες στην ανάπτυξη της rock μουσικής και στην ανάδειξη πολλών λαμπρών αστεριών της, όπως ο Elvis Presley, ο Roy Orbison, ο Johnny Cash και ο Jerry Lee Lewis. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Knoxville του Tennessee ο πιο διάσημος από τους νέους δημιουργούς που ανεδείχθησαν με την άνθηση του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου στις αρχές της δεκαετίας του 90. Πρόκειται για το σκηνοθέτη, σεναριογράφο αλλά και ηθοποιό Quentin Tarantino. Έναν εξαιρετικά ταλαντούχο εργάτη της 7ης τέχνης με δεκάδες βραβεία στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ και ένας Χρυσός Φοίνικας για την ταινία του Pulp Fiction. Η περιοχή της Αλάσκας πλήττεται από τον ισχυρότερο σεισμό που γνώρισαν μέχρι σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ολόκληρη η Βόρεια Αμερική. Η δόνηση, που είχε το επίκεντρό της 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Αλάσκας, Anchorage, είχε μέγεθος 9,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και διάρκεια από 3 έως και 5 λεπτά. Από τη δόνηση, αλλά και το τρομερό τσουνάμι που ακολούθησε με κύματα ύψους έως και 67 μέτρα, έχασαν τη ζωή τους 131 άνθρωποι και προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές που μόνο στο Anchorage υπολογίζεται ότι προσέγγισαν σε σημερινές τιμές τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. 12 από τους νεκρούς ήταν κάτοικοι της Καλιφόρνιας, που βρήκαν το θάνατο από πνιγμό όταν η περιοχή όπου έμεναν επλήγη από το τσουνάμι, το οποίο έφτασε έως και τη μακρινή Χαβάη. Ενώπιον του εκτάκτου στρατοδικείου αρχίζει μια δίκη που είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Στο εδόλιο κάθονται 35 αντιστασιακοί, μεταξύ των οποίων επιφανείς προσωπικότητες της αθηναϊκής κοινωνίας, όπως ο στρατηγός εν αποστρατεία Γεώργιος Ιορδανίδης, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές Σάκης Καράγιοργας και Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, ο πρωτοδίκης Μιχαλακέας και ο Βάπης Πρωτόπαπας, οι νεαροί τότε Νίκος Κωνσταντόπουλος, Βίκτορ Παπαζήσης και Θανάσης Φίλιας, καθώς και πολλοί άλλοι που κατηγορούνταν για συμμετοχή στην παράνομη αντιδικτατορική οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Ως μέλη της ίδιας οργάνωσης κατηγορούνταν 20 ακόμα άτομα που είχαν διαφύγει στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Κώστα Σιμίτης, Γιώργος Κουβελάκης, Αστέρης Τάγκος και Ζήλ Ντασέν. Η δίκη, την οποία παρακολουθούσαν εκπρόσωποι πρακτορείων ειδήσεων από όλη την Ευρώπη, αλλά και παρατηρητές πολλών διεθνών ενώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ολοκληρωνόταν μετά από 3 εβδομάδες με βαριές καταδίκες των κατηγορουμένων, μέχρι και σε ισόβια κάθεξη. Ένα ιερό τέρας της μεγάλης οθόνης, ο Αμερικανός ηθοποιός Μάρλον Μπράντο, αρνείται το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου που του απονέμει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για την εκπληκτική του ερμηνεία στην ταινία του Κόπουλα «Ο Νονός». Ο μεγάλος ηθοποιός θέλησε με τον τρόπο αυτό να διαμαρτυρηθεί για τον απροκάλυπτο ρατσισμό έναντι των Ινδιάνων που επιδείκνει η Αμερικανική Κινηματογραφική Βιομηχανία, όπως εξήγησε μια νεαρή Ινδιάνα Σατσίν, η οποία εκπροσώπησε τον Μπράντο στην τελετή απονομής των Όσκαρ. What Marlon Brando has in his heart is that the image of Native Americans in this country of the United States should be changed, and that the motion picture industry has dealt with the image of Indian people and helped to degrade it as much as the American government. Η πρωτεύουσα Τενερίφη των Καναρίων νήσων γίνεται το θέατρο μιας φοβερής αεροπορικής τραγωδίας, της χειρότερης μέχρι σήμερα στην ιστορία των αερομεταφορών. Όλα συνέβησαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τενερίφης, όταν δύο αεροπλάνα τύπου Boeing 747 που ανήκαν στις αεροπορικές εταιρείες KLM και Pan Am συγκρούστηκαν επί του εδάφους ενώ τροχοδρομούσαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Από τους 644 επιβαίνοντες και στα δύο αεροσκάφη θα έβρισκαν τραγικό θάνατο οι 582, μεταξύ των οποίων και ένας Έλληνας. Η Ελλάδα και η Τουρκία οδηγούνται στα πρόθυρα πολεμικής σύραξης εξαιτίας της εξόδου του τουρκικού ωκεαναγραφικού σκάφου Σισμίκ για έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου. Μετά από έκτακτες συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και του ΚΙΣΕΑ,
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δηλώνει κατηγορηματικά ότι το σκάφος θα βυθιστεί αν παραβιάσει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ταυτοχρόνως, η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι ενεργοποιεί τη Συμφωνία Φιλίας και Συνεργασίας που είχε υπογράψει με την κομμουνιστική Βουλγαρία και λίγες ώρες αργότερα ότι αναστέλει τη λειτουργία της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη Νέα Μάκρη ως μέσο πίεσης προς την Αμερικανική πλευρά προκειμένου να παρέμβει υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Τελικά η κρίση θα εκτονωθεί μετά από κατευναστική παρέμβαση του Τούρκου Πρωθυπουργού Τουρκούτο Ζάλ, ο οποίος θα διακόψει την οσιλία του σε Αμερικανική κλινική για να επιστρέψει εσπευσμένα στην πατρίδα του, πριν η ένταση στο Αιγαίο οδηγηθεί σε θερμό επεισόδιο. Είναι μία από τις μεγάλες μορφές της σύγχρονης ρωσικής μουσικής σχολής. Γεννημένος σαν σήμερα, στις 27 Μαρτίου του 1927, στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν, ο Μίστισλαβ Ροστροπόβιτς πήρε τα πρώτα του μουσικά μαθήματα από τον τσελίστα πατέρα του και την πιανίστρια μητέρα του. Έμαθε και τα δύο όργανα, αλλά αγάπησε περισσότερο το βιολοντσέλο. Και γρήγορα αναδείχθηκε σε εξαίρετο βιολοντσελίστα με μεγάλη φήμη και στο εξωτερικό. Στη δεκαετία του 70, αν και ήδη διεθνώς καταξιωμένος, πέφτει σε δυσμένεια στη χώρα του εξαιτίας της φιλίας του με τον Σολζενίτσιν. Και το 1974 αναζητεί άσυλο με την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπρέπει επί μια εικοσαετία ως διευθυντής της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Ουάσιγκτον. Στην πατρίδα του επιστρέφει μετά τη μεγάλη ανατροπή του 90 και αποκτά ξανά τη ρωσική υπηκότητα. Ήδη όμως ο Ροστροπόβιτς ήταν αυτό που εξακολουθεί να είναι και σήμερα, πολίτης όλου του κόσμου. Το όνομά του είχε γίνει γνωστό τον Απρίλιο του 1961, όταν ο Γιούρι Γκαγκάριν, στριμωγμένος μέσα στο διαστημόπλιο Βοστόκ, γινόταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδευε στο διάστημα. Δύο σχεδόν ώρες μετά την ιστορική απογείωση, ο Γκαγκάριν γύριζε ασφαλής με αλεξίπτωτο στη γη και η Μόσχα τον υποδεχόταν με τιμές ήρωα. Από τότε ο Γκαγκάριν δεν ξαναπέταξε στο διάστημα. Ο λαός του τον τίμησε, αναδεικνύοντας τον βουλευτή, αλλά ο ίδιος επέλεξε να αφιερωθεί στην εκπαίδευση νέων κοσμοναυτών ως επικεφαλής εκπαιδευτικών τους πτήσεων. Στη θέση αυτή τον βρήκε ο θάνατος ένα πρωί του 1968 έξω από τη Μόσχα, όταν το διθέσιο αεριοθούμενο στο οποίο επέβαινε υπέστη βλάβη και συνετρίβη κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης. Κατά τον ίστατο αποχαιρετισμό, ολόκληρη η ανθρωπότητα έκλεινε το γόνι στον άνθρωπο που θα έμενε για πάντα στην καρδιά της ως υπόδειγμα μεγαλείου και γενναιότητας ψυχής μέχρι και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Γιατί στις 27 Μαρτίου του 1968, λίγες ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Γκαγκάριν, αν και μπορούσε, δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει έγκαιρα το σύστημα αυτόματης εκτείναξης του καθίσματός του. Προτίμησε να ρισκάρει μέχρι τέλους για να διασφαλίσει ότι το αεροσκάφος του δεν θα συντριβεί σε κατοικημένη περιοχή.